Σε αναβρασμό είναι και πάλι οι εργαζόμενοι και εξυπηρετούμενοι του ΚΕΘΕΑ. Η επεξάρτηση δεν είναι θέμα μόνο των εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ, ούτε μόνο των εξυπηρετούμενων που έχουν βοηθηθεί από το πρόγραμμα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι θέμα όλης της κοινωνίας, γιατί αφορά το δικαίωμα στην απεξάρτηση συνολικά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας, που χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας διάλογος και μέσω ενός δελτίου τύπου, ανακοίνωσε την ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, στον οποίο θα εντάσσονται όλοι οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις, δημιουργούν αναστάτωση και σύγχυση. Εμείς ανησυχούμε πάρα πολύ, γιατί εδώ πέρα πρόκειται για μία συγχώνευση πολύ διαφορετικών φιλοσοφιών και θεραπευτικών προσεγγίσεων. Έχουμε δει ανθρώπους έτσι να γίνεται, να μπορούν να απεξαρτηθούν, να μπορούν να εξελιχθούν, να μπορούν να κάνουν οικογένειες. Δεν είναι τα καμένα χαρτιά. Οπότε βάλτε τους όλους κάτω από μία ομπρέλα για να είναι απλά λειτουργικοί χρήστες, να μην ενοχλούν πολύ. Δεν είναι αυτό. Όπως υποστηρίζουν εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ, μια τέτοιου είδους διοικητική αναδιάρθρωση θα αποτελέσει ουσιαστικά τα φόπλακα του πεδίου των εξαρτήσεων στη χώρα, αφού επιχειρείται ομογενοποίηση των θεραπευτικών μεθόδων που ακολουθούνται. Ακόμα και ο πίνακας που είναι πίσω μας, αυτός είναι ένα θεραπευτικό εργαλείο. Γιατί στο να κάτσεις να φτιάξεις ένα πίνακα, θα συζητήσεις, θα μάθεις για τον άνθρωπο, θα μάθεις πώς βιώνει όλη αυτή την κατάσταση. Και αυτό που με προβληματίζει και με φοβίζει εμένα και με θυμώνει ταυτόχρονα είναι ότι κάτω από αυτή την ομπρέλα των ΟΠΑΕ που θέλουν να βάλουν όλους αυτούς τους φορείς, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει αυτό. Γίνεται μια στροφή στην παροχή υπηρεσιών, στο να στρέψουμε το βλέμμα μας προς το λειτουργικό χρήστη, προς τη μείωση βλάβης αποκομμένη από την ολοκληρωμένη θεραπεία. Δηλαδή ένα ζητούμενο είναι η θεραπευτική προσέγγιση πια η οποία βάλεται. Σαν πρώην χρήστης κι εγώ, στο παρελθόν, πέρα το ΚΕΘΕΑ, είχα κάνει άλλη μια προσπάθεια σε ένα άλλο φορέα υποκατάστασης, στο οποίο δεν με βοήθησε προσωπικά, γιατί δεν υπήρχε αυτό που σας λέω τώρα, δεν υπήρχε αυτή η σχέση. Και ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να βιώνει τη μοναξιά, το φόβο, την απόρριψη, δεν θα τον βοηθήσει ένας φορέας, ο οποίος θα πάει με το καλημέρα, πάρε το χαπάκι, κάτσε εκεί πέρα και τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Όπως σημειώνουν, οι φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων έχουν προβλήματα τα οποία κυρίως έγκυται στην υποστελέχωσή τους και τα οποία αποτελούν κυβερνητική ευθύνη και αρμοδιότητα για να λυθούν. Όταν μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που στην πραγματικότητα θα έχει διαλυτικό ρόλο σε ένα φορέα όπως το ΚΕΘΕΑ, ας πούμε, που ζει τώρα 40 χρόνια, δεν ξέρουμε πόσα έχουμε να κουβεντιάσουμε. Γιατί ανοίγει ακριβώς το δρόμο. Και μέσα από τα θεραπευτικά προγράμματα που ανήκουν τώρα στα νοσοκομεία, που τα αποσπά τελείως από τη δημόσια υγεία, ανοίγει το δρόμο να εμπλέκονται διάφορες ΜΚΟ και ιδιωτικοί οργανισμοί στην απεξάρτηση.